Πάμε τώρα και στον coach Λιβαδιώτη. Πρώτο παιχνίδι σαν ομοσπονδιακός. Με καλή εμφάνιση, δύσκολη ήττα όταν έρχεται με τόσα πολλά μακρινά σουτ. Είναι στοιχεία που ο προπονητής δεν μπορεί να τα λέξει από τον πάγκο, το πόσο έστω ήταν η αντιπάλη ομάδα, όταν βγαίνουν και καλές άμυνες. Ναι, ναι. Εντάξει, καταρχήν ήταν το πρώτο μου παιχνίδι με την ομάδα, με τα παιδιά. Πραγματικά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με την προσπάθεια, με τον τρόπο που προσέγγισαν το παιχνίδι. Μέσα σε 4 μέρες νομίζω ότι έχουμε καταφέρει να βάλουμε αρκετά πράγματα για να δημιουργήσουμε έτσι μια υποφερτή ταυτότητα να μπορούμε να παίξουμε για να ξέρει ο καθένας ποιος είναι ο ρόλος του μέσα στο γήπεδο. Σίγουρα ήταν πολλά εύστοχοι οι Αυστριακοί που έξω, όμως ας μην ξεχνάμε ότι εμείς έχουμε κάποια θέματα με το ΣΑΙ σαν ομάδα. Οπότε πρέπει κάποια πράγματα να ρισκάρουμε. Μπορούμε σαν ομάδα να παίζουμε και τόσο ανοιχτά. Διότι αντιλαμβάνεστε, έχουμε το μέγεθος για να καλύψουμε πίσω. Οπότε, και σαν ομάδα που είμαστε, προσδοκούμε σε μια κακή μέρα τον αντιπάλο. Παρ' όλα αυτά, τούτο που μου έκανε τρομερή εντύπωση είναι ότι παρόλο ότι ο αντίπαλος ήταν σε πολύ καλή μέρα από την περιφέρεια, μείναμε ανταγωνιστικοί και νικήσαμε το παιχνίδι μέχρι το τέλος. Ήταν κάτι που λέγαμε συνεχώς και με τον Ανδρέα Σιζόπουλο στη μετάδοση, είναι ότι παρόλο που αν ανήκε κάποιος στην τηλεοράση του π.χ. και βλέπει τη διαφορά στους 15 πόντους, τα κομμάτια που θέλατε σαν ομάδα να δουλέψετε και να πάνε καλά πήγαιναν καλά. Και τα rebound και οι αλλαγές στις άμυνες, η διαχείριση των φάουλ ήταν ένα πολύ καλά δομημένο παιχνίδι, το οποίο είχε ένα στοιχείο, την πολύ μεγάλη ευστοχία του αντιπάλου από το μακριά που έκανε και τη διαφορά στο τέλος. Ας συμφωνήσω 100% μαζί σου. Την περίγραψες εντάχει την εικόνα του παιχνιδιού όλοι. Καταφέραμε να περιορίσουμε το rebound που είναι ένα θέμα με την τακτική μας. Καταφέραμε στην επίθεση με περισσότερη κίνηση να βρούμε φάσεις και καλά σουτ, ειδικά και στο ξεκίνημα που ξεκινήσαμε λίγο νωθρά, είχαμε κάποιες καλές προϋποθέσεις. Όμως εντάξει, η ποιότητα του αντιπάλου και η ευστοχία νομίζω ότι δεν μας επέτρεψαν να κερδίσουμε το παιχνίδι. Όμως αυτή τη στιγμή εμάς ο στόχος μας είναι σίγουρα κάθε παιχνίδι πάμε να το κερδίσουμε, αλλά πιο σημαντικός στόχος είναι να δημιουργήσουμε μια ομάδα, όπως έχω πει, που να ξέρει ο καθένας ποιος είναι ο ρόλος του, παράθυρο με παράθυρο, παιχνίδι με παιχνίδι, να γινόμαστε πιο ομάδα και να δείχνουμε ένα καλύτερο πρόσωπο. Θα σου κάνω και μια τελευταία ερώτηση που έκανα και στο coach corner. Πόσο εύκολο είναι το scouting όταν αλλάζουν συνεχώς παίχτες, αλλάζουν συνεχώς πρόσωπα? Για παράδειγμα, εμείς είχαμε μια εντελώς διαφορετική σύνθεση με βάση το τελευταίο μας παιχνίδι, το ίδιο. Και αυτή μάλιστα μου είπε ότι είδα και λίγο το παιχνίδι της ομάδας του coach του Ισραήλ για να βγάλω κάποια συμπεράσματα. Οπότε πόσο δύσκολο είναι με αυτά τα παράθυρα αγώνων να βρείτε στοιχεία και να διαβάσετε την αντιπάλη ομάδα? Σίγουρα δεν είναι καθόλου εύκολο, αλλά αυτό που έχω πει και στους παίχτες, αυτή τη στιγμή εμείς δώσαμε λιγότερη εμφάση στον αντίπαλο και περισσότερη εμφάση στο πώς εμείς να παρουσιάσουμε. Σίγουρα κάποια βασικά πράγματα τα έχουμε επισημάνει, αλλά δεν αναλωθήκαμε τόσο πολύ σε 3 μέρες περισσότερο σε αυτούς παρά στο πώς εμείς να. Έτσι, επειδή είχαμε και αρκετά νέα παιδιά, μην ξεχνάμε, ο προπονητής καινούριος, ώστε εμείς να είμαστε σε μια κατάσταση που να ξέρουμε τι κάνουμε μέσα στο γήπεδο. Σε ευχαριστώ και καλό ταξίδι, καλή επιτυχία στην Ιρλανδία. Και εγώ ευχαριστώ πολύ.